Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αναβαίνω στο βήμα μετά τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος μας εξέπληξε, ομολογώ, διότι περιέγραψε μια σοσιαλδημοκρατική πρόταση, η οποία κατά 90% αντιπολιτεύεται το ΣΥΡΙΖΑ και κατά 10% αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κυβερνά. Ακούγομαι? Ναι. Λέω, ανεβαίνω στο βήμα μετά τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος μας εξέπληξε λίγο, διότι μας περιέγραψε μάλλον μια σοσιαλδημοκρατική πρόταση, η οποία αντιπολιτεύεται το ΣΥΡΙΖΑ κατά 90% ή κατά 10% τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αξιολογείται ο καθένας. Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι αυτό το γενικευμένο κλίμα και μέσα στο κίνημα αλλαγής. Υπάρχει και εκεί μια βεντάλια απόψεων, αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας κρίνεται. Κύριοι της πλειοψηφίας, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι είστε αντιμέτωποι με τη μορφή της κοινωνίας. Αυτή φέραμε εμείς στο Κοινοβούλιο και επ' αυτής σας καλούμε να απολογηθείτε. Είστε αντιμέτωποι με τη μορφή γιατί αποτύχατε να διαχειριστείτε την πανδημία. Γιατί δεν ενισχύσατε το ΕΣΥ, δεν στηρίξατε τους υγειονομικούς. Γιατί κάνατε εσείς την Ελλάδα πρωταθλήτρια στον οδυνηρό δείκτη θανάτων ανά εκατομμύριο και αναρωτιέμαι προσωπικώς. Σας ήρθε ένα σημείωμα και σας είπα να αναμοχλεύετε το μάτι και τη μάνδρα. Μα τόση απερισκεψία. Με ένα μάτι την ημέρα να χάνετε. Κομίζετε ως επιχείρημα αυτό. Τόσα χρόνια μετά αυτό έχετε να πείτε. Για το γεγονός ότι η χώρα καλπάζει σε αυτούς τους δείκτες τους οδυνηρούς. Καμία εξήγηση. Καμία απάντηση στο Τζιόδρα και το Λίτρα που είπαν ότι πάνω από τους 400 στις εντατικές δεν αποδίδει το σύστημα υγείας. Μομφή λοιπόν. Γιατί πήρατε και άλλο πρόσαλα μέταρα για τα σχολεία, για τους χώρους εργασίας και για την εστίαση. Γιατί αφήσατε τους συνωστισμούς να γίνουν η κανονικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μομφή. Γιατί αδρανείτε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας που πνίγει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γιατί βγάλατε το δημόσιο από τη ΔΕΗ και δεν μαζεύονται οι λογαριασμοί πια. Γιατί θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε και το νερό. Γιατί πίσω από την αδράνειά σας κρύβεται μια πολιτική σκόπιμης ασφυξίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μομφή, γιατί τα κάνατε επιτελικώς μπάχαλο τις ημέρες της κακοκαιρίας. Δυσκολεύεστε κι εσείς να μας πείτε τι λειτουργήσε σωστά. Είναι αυτονόητο. Η συγγνώμη σας ήταν και μισή και υποκριτική. Διότι επικεντρώθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στο θέμα της Αττικής Οδού. Και σας ρωτάμε, η Κατεχάκη σε ποια επικράτεια είναι? Η Μεσογείων και η Μαραθώνος σε ποια επικράτεια είναι? Η Λαβρίου σε ποια επικράτεια είναι? Δικαιούνται αποζημίωση οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν εκεί? Ή μήπως φτάνουν οι 2.000 ευρώ στη γυναίκα της οποίας της πάσαν τα νερά μέσα στο αμάξι, το μισοθαμένο στο χιόνι, στον άνθρωπο που περπάτησε χιλιόμετρα μέσα στο χιόνι για να έχει πρόσβαση στην περίθαλψή του, τη φαρμακευτική? Αυτό έχετε να πείτε? Προετοιμάζετε το έδαφος για να μην διεκδικήσει ο κόσμος μεγαλύτερες αποζημιώσεις? Αυτή είναι η υποκρισία σας. Καμία συγγνώμη και για τα μέσα σταθερής τροχιάς. Μείνανε 5 τρένα έξω από την Αθήνα. Παραλίγο να έχουμε και πιο δυσάρεστες εξελίξεις διότι υπήρξε ατύχημα. Ούτε εκεί πέρα θεωρήθηκε ότι πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη. Ούτε για το γεγονός ότι δεν πέσαν όλες οι δυνάμεις για να μείνει ανοιχτός ο προαστιακός και να γίνει ο απεγκλωβισμός ακόμα πιο νωρίς. Βεβαίως θετική. Η πρωτοβουλία της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμου να επιβάλλει πρόστιμο. Δεν το κάνατε εσείς. Το έκανε μια ρυθμιστική αρχή της οποίας τις αρμοδιότητες αποψηλώνεται. Σκοπίμως. Μην κομίζετε λοιπόν αυτό το πρόστιμο ως αποτέλεσμα της δικής σας αποφασιστικότητας σε αυτή την αίθουσα. Τα πράγματα όμως, κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ απλά. Δεν μπορεί μία να φταίνε οι πολίτες, μία οι μετεωρολόγοι, μία ο πατούλης, μία η παραχωρησιούχη και εσείς να μην φταίτε σε τίποτα. Ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος το πρωί σας έκανε μία πάρα πολύ απλή ερώτηση. Τι συνέβη σε αυτή τη σύσκεψη? Η δική σας κοινοβουλευτική εκπρόσωπος μας διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν πρακτικά και δεν έχει καμία σημασία που ο κύριος Κέρτσος έκανε ότι δεν θυμάται. Φανταζόμαστε ότι ήταν τηλεδιάσκεψη. Δεν ξέρω, εκ του σύνεγγις. Έγινε κανονική συνεδρίαση, έγινε τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, τα πρακτικά οφείλετε να τα φέρετε. Μην μας κάνετε να πάμε στη δικαιοσύνη και για αυτά.
Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα για να σας πω και κάτι. Καλές οι δικαιολογίες και το Γαϊτανάκι, αλλά την αρμοδιότητα για περιορισμό ή απαγόρευση της κυκλοφορίας την έχει η τροχέα. Δεν την έχει κανένας παραχωρησιούχος. Ο παραχωρησιούχος, σύμφωνα με τη σύμβαση τη συγκεκριμένη, οφείλει να συνεργάζεται και να ακούει τις οδηγίες της συντεταγμένης πολιτείας και αλίμονο αν ήταν αλλιώς. Αλίμονο αν ήταν αλλιώς. Αν ο παραχωρησιούχος δηλαδή είχε εξουσία απαγόρευσης κυκλοφορίας πάνω στους κεντρικούς αυτοκινητόδρομους της χώρας. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε αν τα πράγματα έγιναν όπως μας τα λέτε εσείς ή αν δεν έγιναν έτσι. Η κοινωνία, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, απαιτεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει με εκλογές. Αυτή είναι η λύση. Δεν ξέρω εάν η πρόταση του κινήματος αλλαγής, και αυτό θα πρέπει να διασαφινιστεί, νομίζω θα έχει μια ευκαιρία ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο να μας εξηγήσει τι εννοεί, και αν μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική, όπως λέτε ότι ζητάτε από αυτή τη Βουλή. Διότι όταν υπερψηφίζεις μια πρόταση δυσπιστίας, ζητάς να φύγει μια κυβέρνηση, εν προκειμένου η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το καλωσορίζουμε ότι θέλετε κι εσείς να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πώς θα προκύψει σοσιαλδημοκρατικού τύπου ή προοδευτικού τύπου ή άλλου τύπου κυβέρνηση? Από αυτή τη σύνθεση, πώς βλέπετε το ρόλο το δικό σας σε μια ενδεχόμενη άλλη κυβέρνηση? Αυτά δεν είναι ερωτήματα που κανένας στην εθνική αντιπροσωπεία νομίζω μπορεί ή πρέπει να υπεκφεύγει. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουν όλοι, όσοι ελπίζουμε ότι είναι λίγοι, τους περνάει από το μυαλό ότι μπορεί αυτή η Βουλή να παράξει παρένθετες λύσεις με τεχνοκράτες πρωθυπουργούς, θα μας βρουν απέναντι. Διότι αυτές οι λύσεις είναι λύσεις οι οποίες έχουν ένα θεμέλιο, το οποίο είναι η συνέχιση ακριβώς της πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε, και ολοκληρώνω. Η χώρα χρειάζεται μια προοδευτική διακυβέρνηση και προοδευτική διακυβέρνηση με θεμέλια προοδευτικής πολιτικής. Έξω από το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο εσείς έχετε συμφωνήσει με τους εταίρους και κάνατε την Ελλάδα πρωταθλήτρια της λιτότητας, η οποία ήταν η χώρα μας πρωταθλήτρια της ύφεσης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με ισχυρή παρέμβαση του δημόσιου τομέα και επανάκτηση δημόσιων υποδομών, ειδικά στην κοινή ωφέλεια. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Πάνω από 300 περιπτώσεις επαναφοράς στο δημόσιο των υποδομών παροχής ρεύματος και ηλεκτρισμού και πλειάδα άλλων παραδειγμάτων. Με δημόσια τράπεζα, η οποία πρέπει να βάλει ένα τέλος στον αποκλεισμό νοικοκυριών και κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βεβαίως με διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Έχουμε κάνει πάρα πολύ εμπεριστατωμένη πρόταση. Δεν έχει νόημα να παπαγαλίζετε ότι εμείς δεν έχουμε προτάσεις. Προτάσεις έχουμε, δεν θέλετε να τις ακούσετε γιατί έχετε άλλη στρατηγική. Κύριε Παπά. Ολοκληρώνω σε 10 δευτερόλεπτα. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Ο κύριος Μητσοτάκης στην περασμένη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παραδέχτηκε ότι από την απλή αναλογική δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, δεν θα είναι αυτός ο Πρωθυπουργός. Κυβέρνηση θα σχηματίσουν οι ισχυροποιημένες από την ψήφο του λαού προοδευτικές δυνάμεις και θα δώσουν στη χώρα μια κυβέρνηση διαρκείας, μια κυβέρνηση μακράς διάρκειας με προοδευτικό πρόσημο. Ευχαριστώ.